Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Γεια σας. Με καταλάβετε ποιος είμαι, έτσι. Για να δω. Είστε ο Ταρίφας. Ο Πορφύριος Βυσδέκης. Έλα ρε Πορφύριε Βυσδέκη, να σε μπεδεύω με άλλον. Ψηφίζω κουκουέ. Γι' αυτό είπα ο Ταρίφας τελευταία που φαίνεται Σιριζέος. Δεξιός είμαι. Ναι, το ίδιο λέμε. Είχα σε κάποια υπόλοιψη. Ναι. Σήμερα με αυτό που έκανε ο κύριος Καλαμούκης, πέσατε στην υπόλοιψή μου. Πού πήγαν πολύ χαμηλά. Κοροϊδεύετε έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες, το Γιάννη το Λοβέρδο. Αυτό είναι απαράδεκτο για ανθρώπους και δι' για κομμουνιστές. Ο κόσμος εκεί έχει πολλά παράπονα. Αλλά όλοι με αντιμετωπίζουν με κατανόηση. Δεν έχει ειδικές ανάγκες, έχει ειδικές δεξιότητες. Για ποιο Λοβέρδο λέμε όμως, γιατί αυτό ισχύει για όλους τους Λοβέρδους. Να το πω λαϊκά να καταλάβουν και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δεν έψαξα να βρω λευτόδεντρα, αλλά δεσμεύτηκα ότι θα ξεριζώσω τα κλεφτόδεντρα. Καταργήθηκαν λοιπόν τα λευτόδεντρα, όπως λέει ο Αλέξης, έτσι έδωσε υπόσχεση, αλλά φύτρωσε το κολοτουμπόδεντρο. Το ποιο, το κολό? Κολοτούμπα, κολοτουμπόδεντρο. Και κάτι δέντρα που δεν ήταν και τόσο διαβολικά κακά. Α, ήταν διαβολικά καλά τα δέντρα, γιατί ήρθαν από Αμερική. Συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Ναι, διαβολικό καλό δέντρα. Διαβολικούμ καλόδεντρουμ είναι τη λατινική ονομασία επιστημονική. Μην πω για το μάτι, τη δέντρα φυτρώσαν στο μάτι. Εντάξει. Και Παρίσια, άστο, εκεί ξέρουμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ εκ μέρους του κύριου Τριξίδη. Θα ήθελα να μιλήσω από τον Αποστόλη. Ο ίδιος. Γεια σας. Μου είπε ο Ηλίας ότι μπορείτε να αναλάβετε ένα παιδικό πάρτι που έχουμε το Σάββατο στις 15 του άλλου μήνα, του Οκτώβρη. Ναι, ναι, τι παιδάκια έχει. Τι ηλικίες εννοείται, δεν πάνε σχολείο ακόμα, είναι αρκετά μικρά τα περισσότερα. Πόσο δηλαδή? Περίπου στα 4-5 χρονών εκεί. Μας είπε ο Ηλίας ότι το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει και αστεία σε ένα πιο πολιτικό πλαίσιο, γι' αυτό θα μας ενδιαφέρει να καλέσουμε. Ναι, γι' αυτό φτιάχνουμε τη νέα γενιά. Οπότε να μην φέρουμε κλόουν. Α, νόμιζα ότι εσείς θα αναλάβετε αυτό το ρόλο και τα αστεία. Όχι, δεν θα φέρουμε. Αφού μου λέτε θέλουν και πολιτικό, δεν θα φέρουμε κλόουν που φέρουμε στα παιδάκια. Θα φέρω υπουργό κατευθείαν, άμα είναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάνετε πλάκα, αλλά από αυτό που με περιέγραψε, εμάς θα μας ενδιαφέρει και όσοι είναι αυτοί, γιατί θα θέλαμε να δούμε κάποιες πολοτούμπες. Θα είμαι και εγώ εκεί, Α, θέλετε να σα φέρω Σιριζέο πολιτικό. Ναι, ναι, με εσά όμω μαζί, καταλάβα, το πετάνε κανένα δραχμή, ένα τραγουδάκι, σε άθλια αγγλικά. Α, θέλετε πρόεδρο κόμματος αντιπολίτευσης. Ναι, ναι, πάντα με εσάς όμως. Να γυρνάει και να μπιφτέκει. Εγώ θα κάνω τον deal. Θα έρθω να πληρωθώ εγώ. Θα βάλω όμως τον καραγκιοζάκι που θέλετε να παίξει, θα το βάλω. Να μας γυρνάτε και κανένα μπιφτέκι, ε. Και κεμπάπα, άμα θέλετε. Άμα έχετε όρεξη δηλαδή, και κεμπάπ μπορώ να σας το γυρίσω. Ανοίγουμε και ζύμη για λουκανικοπιτάκι, άμα θέλετε. Ναι, να μην φάνε και οι γονείς. Είναι από το χώρο του Πασόκ. Θα φάνε και οι γονείς. Για τους γονείς είναι το κεμπάπ. Ξεκινήσει η παράσταση και πριν τελειώσει και μπαπ. Ναι, και ο κύριος Τριψίδης, ο σημεοφόρος, το γνωρίζετε, έτσι. Άμα δεν το γνωρίζω, άκου λέει. Σημεοφόρος Τριψίδης. Θα έχει και άλλους μαλάκες σαν και εσάς εκεί πέρα ή θα είστε μόνος? Όχι, όχι, θα είμαι μόνος μου. Απλά μου πείτε. Α, δεν θα έχει άλλους. Δεν μπορεί να καλέσετε και μερικούς ακόμα να έχει απαρτία σε μαλάκες. Είναι ευκαιρία. Θα το προσπαθήσω, κύριε. Προσπαθήστε, φαντάζομαι ο κύκλος σας δεν είναι μακριά. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Θα τα πούμε στο πάρτι. Γεια χαρά. Ναι, τι είναι εκεί? Εδώ που πήρατε είναι. Ε? Είναι η άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ναι, γιατί δεν έχει σήμερα Μπαρμπαγιάννη, δεν έχει. Ακολουθεί η Ανδριάννα Ζαρακέη. Μπαρμπαγιάννη έχει, τώρα τελειώνει. Τι ώρα είναι? Τι ώρα. Εγώ το έχω από τις 2 και από τις 12 και 10. Και είχε ειδήσεις. Συνέχεια. Δεν είχε Ελληνοφρένεια. Τώρα που μιλάμε έχει Ελληνοφρένεια. Αυτό που ακούω από μέσα Ελληνοφρένεια είναι, το να γνωρίζω. Γεια. Άρα γρήγορα, γεια. Κλείσε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, που προηγουμένως είχε πάρει ένας φίλος μου τηλέφωνο, ένας Γιώργος, για αυτό τη διαφήμιση που κάνετε. Ποια διαφήμιση κάνουμε? Τη διαφήμιση. Ο Αποστόλης δεν είσαι? Ναι, ναι, κάνω πολλές διαφημίσεις. Πείτε μου ποια. Μισό λεπτάκι, λίγο, μισό λεπτάκι. Για το στοίχημα? Όχι, για. Για την εταιρεία ενέργειας? Για κάτι κορίτσια με τέτοια πράγματα. Με γραφείο, κάτι που ανοίξατε. Α, κορίτσια με γραφείο, ναι. Παλιά είχαμε από σπίτι, τώρα έχουμε από γραφείο κορίτσια, ναι. Και πείτε μου, τι θέλετε? Τι ακριβώς είναι? Είναι τα σύγχρονα τα κορίτσια, τα καινούργια τα μοντέλα. Δεν είναι αυτά τα παλιά, όπως τα ξέρατε. Ναι. Που έχουν και ένα. Πώς να το πω, και το δοκάρι μαζί. Τι έχει? Το δοκάρι στο εσώρουχο μέσα. Ιδοκός. Ναι. Η εσώρουχη δοκός, όχι μη φανταστείτε καμία. Ναι, εδώ
στη Θεσσαλονίκη, πού ακριβώ είναι, σε ποια περιοχή είναι εδώ. Καλαμαριά. Η Καλαμαριά. Ναι. Όπω λέμε μεταξύ μα έτσι και αστειευόμενοι, Παλαμαριά. Καταλάβατε για ποιο λόγο. Μισό λεπτάκι, λοιπόν. Είναι τα σύγχρονα τα κορίτσια, δεν είναι όπω τα παλιά, τα γνωστά, τα βαρετά που τα έχουμε όλοι βαρεθεί. Μισό λεπτάκι, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι, που θα έχει και την τριχούλα στη μασχάλη. Ναι, το γραφείο χώρο πώ λέγεται εκεί που είστε. Το νησί του έρωτα. Μάλιστα, μας έχουν κάνει διασκευή και σε μια εκπομπή. Εσείς θέλετε να συμμετάσχετε με κάποιο τρόπο? Ναι. Σε ποιο στάδιο είστε, για έβρεση εργασίας ή έβρεση συντρόφου? Για να σας παραπέμψω στο αρμόδιο τμήμα. Ναι, μου λέτε όμως, δεν μου λέτε. Το νησί του έρωτα, έλα, δύο λέξεις είναι. Λοιπόν, χτυπάνε οι γραμμές. Πείτε μου λίγο, παρακαλώ, να συνοηθούμε. Δεν μπορώ να κάνω, καθυστερώ τα κορίτσια, χάνουν μεροκάματα. Συγγνώμη λίγο, δεν σας ακούω, κάνει παράσιτα το τηλέφωνο. Τώρα, δεν έκανα τίποτα. Τώρα ακούγεται καλύτερα. Ναι. Πήγα πιο εκεί. Ναι, είναι αυτό με τα κορίτσια που διαφημίζουν που είναι για μια ώρα και δεν ξέρω τι. Για μια ώρα, Μερακλής. Ναι, ναι. Έχετε κάνει καρδιογράφημα? Τι να έχω κάνει? Καρδιογράφημα. Δεν μπορώ να στείλω το κορίτσι στον πελάτη τώρα να του μείνει εκεί να μην ξέρει τι να τον κάνει. Να σας τρέχουμε μετά στη Βουλγαρία να σας κάψουμε για να μην φανούν ίχνη. Λοιπόν, πείτε μου αν αντέχετε, έχει γίνει κάποιο καρδιογράφημα? Γιατί μου λέτε μια ώρα, δεν μου λέτε 10 λεπτά να πω εντάξει πάρτο. Ναι. Πρέπει να έχω κι εγώ μια γνωμάτευση. Για καρδιογράφημα που λέτε, δηλαδή τι πρέπει να. Το λέω επειδή μου ζητήσατε μια ώρα. Θέλετε ένα πιο οικονομικό πακέτο με λιγότερη ώρα, δεν χρειάζονται εξετάσεις. Όχι, εντάξει είμαστε. Μπορούμε να κάνουμε στο 10 λεπτά καθαρός χρόνος. Και είναι και άλλα 3 λεπτά το ξεβράκωμα. Ναι, γιατί εμένα ένας φίλος με ενημέρωσε, το πήρε προηγουμένως από τις πρώτες κιόλας και μου λέει πω πάρε τηλέφωνο, πρέπει λέει να πάρει ο ίδιος. Εντάξει, ναι, όχι, είχε πάρει και ο φίλος σας, του στείλαμε ένα λοστρόμο που ήρθε. Την Ελένη. Την Ελένη τη λοστρόμο. Ναι. Που είναι στο κρεβάτι τρόμος. Αλλά έμεινε ικανοποιημένος, μου είπε. Ναι. Ήταν μια εμπειρία ξέχαστη, δεν είχε ξαναδοκιμάσει, φύγαν τα ταμπού, έχει έρθει σε μια ηλικία, πια δεν έχει να αποδείξει κάτι. Ναι. Μετά αφού κάνει οικογένεια, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει. Οπότε, ναι, θέλετε να σας στείλω κάποιον από την 2022 0 ΒΕΣΟ. Συγγνώμη λίγο να βάλετε το ακουστικά να ακούσω, γιατί πολλά παράστα γίνονται. Ναι, απολύονται τώρα το Σεπτέμβριο, γι' αυτό λέω. Από την ΑΕΣΟ έχω απολύσεις. Τέλος πάντων, δεν είστε πολύ σίγουρος, θα πρέπει να σας αφήσω. Λυπάμαι. Μ' ακούτε? Δεν γίνεται δουλίτσα. Εκτός κι αν όσο μιλάω εγώ, εσείς κάνετε εργόχειρο. Ούτε αυτό μ' αρέσει σαν εξέλιξη. Αλλού μιλάτε. Λοιπόν, αγαπητέ, ξανακαλέστε άμα είναι. Δεν μπορώ να κρατάω τα κορίτσια. Συγγνώμη λίγο, τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα. Μ' ακούτε, αγαπητέ, αλλά δεν θα γαμίσουμε ή θα μιλάμε αλλού? Ναι, πείτε μου, τώρα σας ακούω καθαρά. Ωραία, τι έγινε, βγάλατε κάτι από τα αυτιά? Όχι. Πού είστε, σε περίπτερο? Όχι, εδώ σε κατάστημα Θεσσαλονίκη. Τι πουλάτε? Κυριακής χρήσης. Οικιακής χρήσης, όπως και τα κορίτσια είναι οικιακής χρήσης. Με έναν τρόπο είμαστε συνάδελφοι. Μάλιστα. Ναι, αυτό τι ακριβώς χρειάζεται, για να καταλάβω. Με εμένα ο φίλος με ενημέρωσε, μου είπε. Ναι, αλλά είδα και εσείς δείξατε ενδιαφέρον. Ναι. Εσείς ενδιαφέρεστε για κάποιο ραντεβού στο σπίτι, ας πούμε? Όχι στο σπίτι συγκεκριμένα, όχι. Α, είναι η σύζυγος. Στο χώρο μας. Ναι, πού είναι ο χώρος αυτός? Έχουμε πολλούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Στην Παλαμαριά, είπαμε, είναι ένας, είναι τα κεντρικά. Ναι. Κοντά στα Ψαράδικα, εκεί που λέει Παλαμάρια και Γαρίδες, είναι για τους Μερακλίδες. Εγώ στέλνω τις Γαρίδες. Την Καλαμαριά, είπαμε, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Τι να κάνω, είχατε κόσμο, λες και ο διάβολος τους βάζει όλους εδώ μέσα και έρχονται εκεί την ώρα. Μα αν είναι να... δυνατόν, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει μια βίζα, τραβέλει, δηλαδή τέλος πάντων. Ναι, άστα να πάνε εδώ μέσα, έχουμε μπλέξει με άσχημα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, την Καλαμαριά, πείτε μου πού ακριβώς είναι αυτό και τι ώρα μπορούμε να δώσουμε ένα ραντεβού. Ω, μάχημος. 25 Μαρτίου 41. 25 Μαρτίου 41, ναι. Τρίτος όροφος. Τρίτος όροφος. Καλαμαριά είναι αυτό, έτσι. Ναι. 25 Μαρτίου. Δώστε μου το κουδούνι γράφει Μπαμπές. Τι γράφει? Μπαμπές. Μπαμπές. Ξενοφώντας Μπαμπές, ναι. Η κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας περιμένουμε το μεσημεράκι στο κλείσιμο των μαγαζιών. Τι ώρα μπορούμε να κλείσουμε από τώρα? 4, στις 4. Έχω κενό στις 4. 4 η ώρα. 4 η ώρα, άμα είναι να πω να γίνουν τα απαραίτητα αφρόλουτρα. Να βάλει καμιά μυρτό λεμόνι, κάτι να θυμίζει τέλος πάντων κάτι. Εκτός και αν θέλετε γράσο. Πληρώνουμε τίποτα αυτά τα πράγματα εκεί που πάνε. Είναι δωρεάν. Τι δωρεάν, αγαπητέ, τι είμαστε δωρεάν. Έχουμε POS αν θέλετε και κάνει άτοκες. Μάλιστα, κατάλαβα. Καλώς έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια. Τελικά φάτε. Τι θες, μωρή? Δεν θα τον ρίξει ούτε ο Καραμαλής. Φάτε. Μια κρίση είχε πάθει και πέρα υπογλυκαιμία. Του πέσε λίγο το ζάχαρο. Έφαγε στάνια. Εντάξει, όλα καλά. Ποιος, μωρή? Το Μητσοτάκι. Τον προηγούμενο καιρό δεν είχαμε σηκώσει παπιέρα όταν τον ρίξει ο Καραμαλής ο πρώτος. Ο πρώτος έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Α, ναι, είναι ο δεύτερος. Τέλος πάντων, είναι αυτός. Δεν το λέγαμε. Λοιπόν, δεν θα τον ρίξουν επίσης ούτε οι συγγενείς των θυμάτων εντός και εκτός ΜΕΘ. Θα τον ρίξει ο Τσίπρας? Μίλα καθαρά. Έχω αγωνία, πρέπει να ξέρω. Θα τον ρίξει ο Τσίπρας? Δεν θα. Η ισχυρή αντιπολίτευση θα πιάσει, η σπορά αυτή θα βγάλει ανθό. Οι αγουγιάτες φεύγουν, η σπορά μένει όμως.
Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ βάζουμε μια σπορά για το μέλλον. Αυτή θα βγάλει αυτά. Δεν θα το ρίξει ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας φταίει, ο Τσίπρας φταίει, ο Τσίπρας φταίει. Ρε άσο Τσίπρα φταίει, εγώ ξέρω ότι υπάρχει κρυφό χαρτί από πίσω τώρα. Λέγε, θα είναι αυτός. Λοιπόν, δεν θα τον ρίξει. Πάμε για τρίτη φορά αριστερά. Δεν θα τον ρίξει. Λέγε, μωρή, έχω γωνία. Δεν θα το ρίξει επίση ούτε το κουκουέ, γιατί θυμάστε. Το κουκουέ τώρα... θα τον έρχνει έτσι κι αλλιώ. Το επόμενο φεστιβάλ του και είναι απασχολημένο, δεν. Οπότε η μόνη μα ελπίδα, Αποστόλη μου, είναι να σηκωθεί ένα. Θε να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με το επόμενο φεστιβάλ του. Το έχουν αφήσει στην τύχη του. Ναι, στην τύχη του. Δεν ασχολούνται. Όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι σαν τώρα που του κάναμε τέτοια διαφήμιση. Κάθισε τώρα ολόκληρη νεολαία κόμματα και έβαλε τον Πούτιν να βρίζει τον πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Και δεν τρέπεστε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η μόνη μα ελπίδα ελπίδα λέω να πέσει αυτός, είναι να σηκωθεί ένα πρωί και να πει στο διάλογο σας συχάθηκα απέσια μικρά ανθρωπάκια. Ό,τι και να σας κάνω με αγαπάτε και με θέλετε. Τι έμαθα, η Αττική Οδός δεν έδωσε ακόμα τις αποζημιώσεις. Εντάξει, δεν είπε ότι θα τα δώσει και άμεσα, είπε ότι θα τα δώσει. Θες διχίλιαρο και το θες εδώ, τώρα. Πώς λέμε, πας Γιάννενα. Δεν μου λες, ο Υπουργός Μεταφορών είπε αυτή την ιστορία με τις αλυσίδες. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Όχι, να η Μαρινέλα. Καταρχήν πρέπει να πάρει τηλεοπτική εκπομπή. Να πας έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Κύριε Υπουργέ. Γαμώ τα Υπουργεία σας. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας. Κύριε Υπουργέ, γαμώ τα Υπουργεία σας. Α, συγγνώμη, αυτός είναι ο Γκοϊνθρού. Όχι, όχι. Μπορείτε να μας βάλετε τις αλυσίδες. Και αν σου πει για το σοφέρ, ακόμα και ο σοφέρ του ξέρει να βάλει. Α, είναι υπονοούμενο σεξουαλικό. Δηλαδή, αν περάσω και πω, μπορείτε να μου τις βάλετε. Τι θα εννοώ. Χάρη που έχω πελάτησα και δεν μπορώ να μιλήσω. Α, δεν μπορείς, τώρα φοβόμαστε στην πελάτησα, ε. Δηλαδή ο πάροχος, κάτσε περίμενε μισό λεπτάκι, γιατί εγώ... Πες δυνατά, ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΕ πάρε την ΠΑΕ. ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΕ πάρε την ΠΑΕ. Αυτό δεν τράπηκες μαλάκα να το πεις, ε. Όχι, όχι, κάνω προπαγάνδα μες στο ταξί. Να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι, κάτσε, μιλάω σοβαρά τώρα. Εμένα ο πελάτης μου εδώ είναι ασφαλισμένος για ένα εκατομμύριο. Αν πάθει ένα ατύχημα θα... Αυτό τον καημένο πελάτη σκέφτομαι που η ταρίφα θα είναι κανονική, δεν είναι. Ακούει τη μαλακή, αλλά δεν είναι ότι θα γλιτώσει και κάτι. Θα πληρώσει σαν να ήταν μιούτη φωνή σου. Περίμενε, ρε, εσύ μου δίνει εμένα ο πελάτη εμένα εδώ πέρα 4. Τα έχει μετανιώσει, αγάπη μου, γλυκιά που στα δίνει ήδη. Θέλει να μην είναι εκεί μέσα μαζί σου, δεν το καταλαβαίνει. Δεν έχει χάρη που δεν μπορώ να βρίσω. Λοιπόν, άκου. Για βρίσκει κιόλα, από τα παράθυρα θα φεύγουν. Για ένα εκατομμύριο, λοιπόν, άκου τώρα. Και ο άλλο μπαίνει στην Αττική Οδό που κάνει τεράστια ύπαρξη κάθε μέρα και δεν τον αποζημιώνει που έπιασε 10 πόντου χιόνι και κολλήσαν όλα τα αυτοκίνητα. Ωραία, αυτοκίνητα. Και τι έγινε, σκατούρα για το χιόνι να το ζεστάνει να το λιώσει. Τα αυτοκίνητα κολλήσανε με 10 πόντου χιόνι, δεν κολλήσανε το βράδυ. Με 10 πόντου χιόνι, ξέρει τι πάει μετά από αυτό. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Έλα, για σαφήνω. Μουγουδού. Και τώρα που είπα Θήμιος, το να ασχοληθεί με την συνέντευξη και του Τσίπρα σήμερα, εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο να ασχοληθεί, να την κοροϊδέψει, να πει ό,τι θέλει. Αλλά ειλικρινά, ρε Θήμιο, τις ελεύθερες ώρες σου να μπαίνεις στο Facebook, στο Instagram, που στο διαλομπαίνεις και να βλέπεις τις αντιδράσεις των Σιριζέων, ειλικρινά, ποιος γιατρός θα σε κάνει. Δεν χρειάζεται, μωρή, να μπεις για να το δεις, σου χτυπάνε, σου έρχεται. Ποιος σου χτυπάει και σου έρχεται. Η ειδοποίηση. Από πού? Από εκεί. Έρχεται η ειδοποίηση της αντίδρασης του Σιριζέου. Της έρχεται Σιριζέου. Η ειδοποίηση της όποιας αντίδρασης, μωρή. Σοβαρά μιλάς τώρα. Είσαι σε άλλο κόσμο νυχτωμένη. Σοβαρά μιλάς τώρα. Και κάθεται ο Θήμιος και ανοίγει το κινητό του να δει πόσα. Τι να κάνει, μωρή, να μασάει καπνούς και να πετάει στάχια. Όχι, να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, επιτέλους. Αυτό κάνει. Τι ζώρι τραβάσει. Κοίταξε να σου πω, αν το έκανε μόνο αυτό το ζώρι και το έκανε σε εσάς, θα έλεγε σε εσάς, ξέρω εγώ στο. Αχ, μωρή, δεν μπορώ, σε βαρέθηκα. Δηλαδή η ψυχασθένειά σου χωρίς χάπια δεν αντέχεται. Το Θήμιο αντέχεται χωρίς χάπια, ε. Τον έχω συνηθίσει. Ναι. Ελληνοφρένια. Η ίδια. Αποστόλη, τι κάνεις? Τι κάνετε κι εσύ και ο Θήμιος? Καλά, σε χαιρετάμε. Και έχετε κερδίσει την αγάπη μου. Α, ήταν σε κάποιο έπαιρνα... διαγωνισμό. Ευχαριστούμε. Σας έπαιρνα για να σας πω ότι με ενθουσίασε ο Θήμιος την περασμένη Τρίτη και σήμερα μπόρεσα να βρω άκρη. Στάθηκα σε αυτά που είπε για τις αυταπάτες και ψευδεσίσεις που διαδίδεν αριστερή, προοδευτική, και είπε βέβαια και για το μόνο ρεαλιστικό, το ταξικό. Έλεγα... Είναι πολύ, πώς να σου πω, δεν το χορταίνω κι εγώ. Θέλω να πω ότι πρόκειται για λόγο ανατρεπτικό, με νεύρο ανατρεπτικότητας και με δύναμη διαφωτιστική. Δεν υπάρχει γιατί... ο τύπος τώρα, μην το ψάχνουμε. Γιατί καθαρίζει και διαλύει αυτό που θολώνει την πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ρεαλιστικό και... Είναι αυτό που λέμε λειτουργήμα τώρα, σέπα, μην το ψάχνουμε. Δηλαδή είναι το λειτουργήμα, η προσωποποίησή του. Ναι,
Να τελειώσω, να τελειώσω. Α, βεβαίως, ναι. Διαλύει λοιπόν αυτό που θολώνει την πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα από το ρεαλιστικό και από αυτό που υστερόβουλα παρουσιάζουν σαν ρεαλιστικό, όχι μόνο οι δίθεν αριστεροί, αλλά όλοι οι κυρίαρχοι. Και συμφωνώ για αυτά που λέτε για το Σύμπιο. Ναι, είναι πολύ καλός, δεν το χορταίνω και εγώ λιχουδιά σκέτη. Ναι. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Α, γεια σας. Γρήγορο, περιεκτικό. Μ' αρέσει. Ναι, γεια σας. Και στοχευμένο. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Έχω καιρό να σε πάρω. Ναι, ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για την παράσταση. Ήσουν πολύ καλό. Ναι, μ' άρεσε πολύ το σχόλιο για το σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στην παράσταση ή αν είσαι τόσο έξυπνο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι κιόλα. Ποιο σκυλί? Έγαβγε ένα σκυλί και λε: κομματό σκυλό θα είναι. Τι μέσα στην παράσταση να είναι αυτό, ήξερα ότι θα καυγήσει. Σωστά. Είναι στα πλαίσια του improv, να πούμε. Του improv. Α, οκ. Σωστά. Είσαι καλό μανατζαρέο. Λοιπόν, μπράβο. Μ' άρεσε επίση και ο λόγο που έβγαλε. Έχει αρχίσει να σε ποτίζει ο Θύμιο και μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί μου. Θύμιο όταν αρχίζει και πιάνει εκεί το επαναστατή. Τι λόγο έβγαλε, έβγαλα λόγο. Είπε τέλο πάντων τα κακά του συστήματο και τι πρέπει να πολεμήσουμε. Δηλαδή, καθοδήγησε λίγο. Είσαι ένα πνευματικό άνθρωπο. Ωραία. Κατά ένα. Αυτά που θέλω να αποφύγω. Αυτά τώρα τι να σε κάνω, τα φορτώθηκε. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Από χθες ψάχνω να σε δω. Να σου πω, είδες αυτό που έγινε με τη Βασίλισσα? Πέθανε. Στο σύννεφο. Πέθανε. Εμφανίστηκε στο σύννεφο. Σε ποιο σύννεφο? Η Βασιλεία φάει σύννεφο που λέμε, τέλος πάντων. Στου Σίμψονς, εκεί που γράφει The Simpsons είχε Βασίλισσα. Αυτό. Μήπως οι Σίμψονς είχαν προβλέψει το θάνατο? Γιατί το είχε προβλέψει η Λίτσα πατέρα. Η Βασίλισσα, το δυσαρμονικό τάφου έχει. Σύντομα θα ενεργοποιηθεί και πάλι, φέρνοντας αντίστοιχες δυσκολίες στο προσκήνιο. Ένα χρόνο το είχε πριν. Δει. Ένα χρόνο πριν. Βρε, πέρυσι έπιασε φωτιά το σπίτι μου και κεγότανε και εμφανίστηκε η μορφή του Μητσοτάκη. Πιανού, του πατέρα? Του γιου. Και το διπλανό σπίτι που κεγότανε εμφανίστηκε. Μόνο εκεί εμφανίστηκε. Γιατί πουθενά άλλου δεν εμφανίστηκε. Να ξέρει. Κάηκε όλη η Ελλάδα πέρυσι, δεν εμφανίστηκε πουθενά. Σε μένα εμφανίστηκε. Στο σύννεφο μόνο και αυτό για λόγου ότι πάει σύννεφο. Αυτό ακριβώ. Ναι. Ο Μαρκόνι, είμαι, χαίρετε. Θέλω να σας πω δύο πράγματα να βοηθήσετε. Η εξωγήινη στην αίρια 51. Είναι αλίμονο. Η αρμοδιότητά μας, πώς να μην βοηθήσουμε τώρα. Αυτοί κάθονται πολύ χαμηλά κάτω στα υπόγεια. Διότι μας η εξωγήινη έχει στα υπόγεια εξωγήινους. Καλά το φανταζόμουν. Γιατί τα υπόγεια γκαράζ τελειώνουν όλα στο μείον 3. Γιατί τελειώνουν στο μείον 3. Γιατί έχει τους εξωγήινους. Ορίστε η απάντηση. Να σας πω τώρα και το εξής. Όλα εδώ τα κάνουμε για τη βαρύτητα του. Είναι στις τεκτονικές πλάκες. Και σκριμένη, το ξέρα. 9,8G. Τον ξέρεις τον τέκτονα? Δεν αρκούνε για παραπέρα από το. Τον ξέρεις τον τέκτονα? Τον τέτοιο μου τον αρχιτέκτονα. Αυτός εκεί είναι εξωγήινος. Λοιπόν, γεια χαρά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχει το κόκκινο το ραδιόφωνο, μια βραδινή εκπομπή, και βγάζουν τηλέφωνα έτσι από ακροατές. Και πήρα χτες τηλέφωνο, φίλε. Αλίμονο. Ναι. Ισχύει μαϊντανός παντού. Παντού, μαϊντανός παντού. Έχθη ήμουν στο αυτοκίνητο, ρε, φίλε, κάτι άκουγα. Τρελάθηκες κι εσύ, πόσο να αντέξεις. Κάτσε, λέω να τρολάρω τώρα, περίμενε. Και παίρνω τηλέφωνο και αρχίζω και τον καλοπιάνω, ξέρεις, με το Μητσοτάκη, ξέρεις εσύ. Και ανεβαίνει λοιπόν αυτός, γουστάρει, ας πούμε και αυτά. Δεν αρχίζω, του λέω, θα σε στεναχωρήσω και λίγο, του λέω. Μου λέει τι, του λέω, θα συμφωνήσω με το Μητσοτάκη ότι αν γίνει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ημέρα 25 και ΚΚΕ, ξέρω εγώ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι τερατογένεση. Να σχηματίσει η κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Θα συνιστά πολιτική τερατογένεση. Τερατογένεση, του λέω, δεν είναι. Αν θα γίνει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς του λέω, τα νομοσχέδια μαζί τα ψηφίζετε. Φιλέ, έβγαλε σπηριά. Έμα κι εσύ, του την αίσθησε. Έμα, τον ήθελα, ρε φιλέ, τον ήθελα. Μ' άρεσε. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που παίρνω αλλού. Μόνο σε ένα παίρνω συνήθως. Μόνο σε ένα παίρνω. Και τι μου το λες, το ένα και ένα το δεν πιάνει. Δηλαδή μου το λες για να σε συγχωρέσω, ότι μια φορά ήσουν καμία. Όχι, το λέω για να το βρει μήπως το host αύριο, σε καμιά παραγγελία, καμιά Παρασκευή. Δεν βάζω πάλι σταθμό. Έλα ρε. Εδώ βάζουν όλοι να πούμε. Εδώ βάζουν τη φωτογραφία σου από την παράθυρα. Σωστό. Εκεί θα κολλώσει τώρα. Έλατε. Μπράβο στο λαρά μου. Έλα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ναι, να σου πω κάτι. Μικροί είχαμε κάτι τράπουλες που είχαν πάνω αυτοκινητάκια, είχαν πάνω διάφορα, ρε παιδί μου, αλλά μερικά. Εμένα κάτι λαγουδάκια είχαν δικές μου τράπουλες. Τι τράπουλες είχατε? Ο καθένας με ό,τι ασχολείται, Αποστολέ. Α, εμένα είχε ένα λαγό γνωστό που ξέρουμε περισσότεροι. Λοιπόν, είχαμε αυτά αυτοκινητάκια. Κουνέλι, μάλλον. Κουνέλι, μπάνι. Κουνέλι, μπάνι. Είχαμε αυτοκινητάκια, διάφορες μηχανές, α πούμε, κτλ. Ποδοσφαιριστές. Μερικές από αυτές τις κάρτες όμως ήταν σούπερ ατού ή ατού. Ήταν τα σούπερ ατού, ναι. Α, τέτοια χαρτιά εννοείς. Ναι, ρε. Α, εγώ νόμιζα αυτό παίζαμε τράπουλα που είχα κάτι του Playboy, με κάτι ξόβιζες. Δώρο διπλή συλλεκτική τράπουλα Playboy σε δερμάτινη θήκη. Ναι, και τέτοιες υπήρχαν.
είχαν. Λοιπόν, άνοιγε ένα σούπερ ατού, α πούμε, και ο άλλο είχε τη Ferrari από την άλλη μεριά, και εσύ είχε το σούπερ ατού, την καθόριζε τη Ferrari. Τη φόρμουλα, όλα. Τα ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι όλη την κυβέρνηση αυτή που έχουμε τώρα, έξω από τον αρχηγό που είναι Πασπαρτού και σούπερ ατού, υπάρχει παντού, είναι όλοι σούπερ ατού. Δηλαδή κάνουν για όλα τα υπουργεία, για τα πάντα. Είναι αυτό ατού. Ατού, σούπερ ατού είναι όλοι. Είναι σούπερ ατού. Δεν είναι σούπερ ατού ο Κικίλια. Α, ναι. Δεν είναι σούπερ ατού ο Βορύδη, ο Γεωργιάδη. Πόσα υπουργεία έχει αλλάξει ο Γεωργιάδη. Ναι, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Πήρα να πω ότι ήρθα μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ για σένα. Αμάν. Και δεν ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι δυνατόν. Ε, άσε τώρα, εντάξει. Και έγινε και ένα χαμό, τα είδα όλα. Λοιπόν, εγώ πήρα να καταγγείλω ότι ο κόσμο φώναζε από παντού και εσύ δεν είπε τίποτα. Τι να πω. Τι να του πω. Δεν είπε, δεν ξεκίνησε τίποτα. Ο κόσμο από μόνο σου το φώναζε, το Μητσοτάκι γαμιέσαι. Με παρέσει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από παντού ο κόσμο το έβαζε, από την ψυχή του μέσα το λέει. Καλά, ο κόσμο το φωνάζει από παντού ανεξάρτητο το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Εννοείται, εννοείται. Όπου και να πας, άστο. Ένα μονταζάκι να κάνουμε, μια ώρα θα βγει με τα Μητσοτάκη γαμιέσαι. Τι μονταζάκι, στη σειρά μόνο, ναι. Μητσοτάκη γαμιέσαι, γαμιέσαι. Τι είπατε? Μητσοτάκη γαμιέσαι. Είπατε κάτι? Με κεντρικό σύνθημα Πόπι, το Πολυτεχνείο ζει. Δεν άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, σ' αγαπώ. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Γαμιέσαι. Γιατί να ζήσω, κόρια σου δεν γίνεται. Έλα, αποστολάρα μου. Έλα πάλι, τώρα δεν τα είπαμε και το κλείσαμε. Αφού μου έρχονται, ρε φίλε. Δεν πειράζει, και εμένα μου ξανάρχονται ένα-ένα, αλλά δεν κάθομαι να λέω χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια. Άισιχτήρ. Έλα, αποστολαρέ. Έλα. Επειδή άκουσα τη Σιριζέα, νομίζω, που μίλησε πριν και έλεγε για την Ιταλία, γιατί η Ιταλία έβγαλε ακροδεξιά. Όσο η αριστερά ασχολείται με τα προβλήματα των χορτάτων, με τα προβλήματα δηλαδή του κάθε καμπουτζίδη και τη κάθε τούνη και υιοθετεί την ατοϊκή προπαγάνδα, τότε λογικό είναι και ο κόσμο να στρέφεται στην ακροδεξιά. Σε τρεις περιπτώσεις. Καλά, δεν είναι το πρόβλημά μα ο καμπουτζίδη. Ναι, δεν είναι το πρόβλημά μα σίγουρα ο καμπουτζίδη. Βρήκε τον καμπουτζίδη τώρα να στοχοποιήσει. Ναι, όχι, αγόρι μου, να σου κάτι άλλο, γιατί δεν μπορώ εγώ να βλέπω κόσμο να κλαίει για τον Παύλο τον Καμπουτζίδη και να μην ασχολείται. Δεν κλαίει κανένα τον Καμπουτζίδη. Μην τον κλαίσει, ούτε εκείνο θέλει να τον κλαίσει. Λοιπόν. Ναι, αλλά άκου να σφογατεί την ίδια στιγμή που γίνονταν κείμενα για τον Καμπουτζίδη, η τράπεζα έπαιρνε το σπίτι μια καθαρίστρια και μόνο Ρουβίκο να σε τρέξει και τη σώσωσε. Μια άνεργη στα. Ναι, παιδί μου, δεν σου κάνει ο Καμπουτζίδη όμω αυτό. Ο Καμπουτζίδη δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα ταξικό. Μιλάει μόνο για τα προβλήματα τη ιδιαιτερότητά του. Ωραία, εσύ τι ζωή τραβά. Και όλοι οι υπόλοιποι δεν μιλήσατε για τα προβλήματα τη ιδιαιτερότητά σου και μιλήσατε για τα δικά σα. Ωραία, τι θε τώρα, τι ζωή τραβά. Το θέμα είναι ότι να ασχοληθούμε λίγο στην αριστερά με τα πραγματικά προβλήματα του λαού, με του λαού που πεινάει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι μπούλινγκ να έφαγε ο Καμπουτζίδη. Αν τυχόν ο Καμπουτζίδη θέλει να έρθει μαζί μου να αγωνιστώ και εγώ μαζί για τον Καμπουτζίδη. Αλλά τώρα ένα Καμπουτζίδη και μια τούνη που μου μιλάνε για γκέι και για γυναίκε και για μαμού και μαλακίε και δεν ασχολούνται με τίποτα με τα προβλήματα τη εργατική τάξη, όσο πω όλοι μου. Δεν θα ασχοληθώ και εγώ με το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πρόβλημα του Καμπουτζίδη και το πρόβλημα του κάθε γκέι που μου σηκώνει τη σημαία του ΝΑΤΟ. Και μην μου πει ότι δεν έχει δει εσύ τη σημαία του ΝΑΤΟ με το σήμα του ουράνιο τόξου. Προχθές στην εκπομπή του Γκότζου που μου αρέσει πάρα πολύ, 91 στα παραπολιτικά, είναι ένας οπαδός ο Ατρόμητου, κρίμα για μια τόσο ιστορική και φανταστική ομάδα σαν τον Ατρόμητο με καταπληκτικό κόσμο, και είπε ότι μένει καματερό και ότι οι κνήτες αφήνουν σκουπίδια και τι θα γίνει με αυτό το σκουπιδολόι που αφήνουν οι κνήτες. Του κάνει ο Γκότζος με όλη την ευγένεια που έχει. Δε φίλε, δεν νομίζω. Ποιο σκουπιδολόι, παιδί μου, είδες πως το αφήσαν το πάρκο Τρίτσι, δεν έχει ούτε εγώ πακάτω. Το ξέρω! Λοιπόν, αυτό το λέω για να ακουστεί και για να ακούσουν όλοι. Ούτε γόπα να... ψάρι δεν έχει στη λίμνη. Ψάχναμε γόπες, τίποτα. Το ξέρω ένα πω όλοι μου, απλά επειδή ακούστηκε στον ίδιο σταθμό, γι' αυτό το λέω. Θυμάμαι που είχε βγάλει έναν ακροατή, εσύ τον είχε βγάλει, που λέει ευτυχώς που έρχεται και το κουκουέ και μας καθαρίζει το πάρκο Τρίτσι από τα σκουπίδια. Γι' αυτό τέτοιες μαλακικές και ανακρίβειες δεν πρέπει να ακούγονται. Και ειδικά από κάποιον που δηλώνει ο παδός ο Ατρόμητου, που ο Ατρόμητος είναι από τις πιο αριστερές και αντιστασιακές ομάδες που υπάρχουν. Και εγώ καλά, μην αγχώνεσαι, υπάρχουν κι άλλοι. Και η ΑΕΚ προσφυγική είναι. Θε να μιλήσουμε για το σύνολο του κοινού τη. Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι, ναι, αλλά ο Τσάρτα έφαγε το κράξιμο. Παρακαλώ. Μου ήρθε το εκαθαριστικό της ΔΕΗ. Τι είπε ο Άδωνης, μας προφυλάσσει από εγκεφαλικά και πράγματα. Κάνε γυμναστική, παίξε τέννις, να το ξεχάσεις. Θα ήθελα ένα σχόλιο τώρα για το τέννις πέραν του αστείου. Θέλω να εξηγήσω γιατί κάνω και τις σχετικές αναρτήσεις. Αυτό μπορεί να μειώσει, κύριε Παδάκη, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Όχι, εγώ παίζω ρακέτες, όχι αγόρι. Ρακέτες. Απλά με το εκαθαριστικό της ΔΕΗ σου λέει που να βάλει τη ρακέτα τώρα. Όχι, κοίταξε. Εγώ θα προφυλάξω τον εαυτό μου από το εγκεφαλικό και από το εμφράγματα.
πράγμα για να σε μαυρίσω στις εκλογές. 6 ψήφους έχω στο σπίτι. 6. Θα σε μαυρίσω, θα σε κάνω κατάμαυρο. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Μα τι διάλογο, πού τους βρήκες όλους αυτούς, τι κάνετε, άλλη δουλειά δεν κάνετε, γαμιό. Γαμιόμαστε. Να σου πω κάτι, ρε. Εγώ τρώω εκεί κοντά στη Νέα Δημοκρατία και στη Λαχαναγόρα και μου λέει ένα παιδί, δεν βρίσκουνε, λέει, εργάτε. Ο οποίος Χρήστος τι μου είπε σήμερα, επειδή η γυναίκα του είναι από το εξωτερικό και είναι 9 χρόνια νομίζω ή 8 στην Ελλάδα, δεν το πήρε το διχίλιαρο. Έκανανε παιδί, το δεύτερο νομίζω, το τρίτο συνολικά και δεν το πήρε το διχίλιαρο. Τώρα μου το είπε σήμερα. Συγγνώμη, άμα δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτή, εμείς θα δίνουμε διχίλιαρα. Άι στο διάλο. Κάτσε, Ελληνόπουλο δεν είναι. Ο Χρήστος είναι Έλληνας. Δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι μου είπε. Μου λέει δεν βρίσκουν εργάτες. Φαντάσου, έχουν ρίξει τόσο πολύ τα μεροκάματα όπου ούτε οι Αλβανοί δεν πάνε για δουλειά. Και δεν βρίσκουν εργάτες. Ρε πούστη, οπότε σου μιλάω, παίρνω κούρσα. Γερά εδώ 44. Σου χρωστάω πάντα, σου χρωστούσα εσένα. Έλα, γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ναι. Παρακαλώ. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Τι σου έκανε ο Μητσοτάκης και συνέχεια τα έχεις βάλει μαζί του. Εμένα ή σε όλους μας. Θες να πω αναλυτικά, να αρχίσω. Βγαίνει η εφημερίδα ολόκληρη. Όχι, πες μας, τι σου έχει κάνει ο ανθρωπάκος. Τι σου έχει κάνει. Αντιθέτως, προσπαθεί με κάθε τρόπο και με τα νύχια και με αυτά να μας διώξει από τα σπίτια μας, να μας γυρίσει στα χωριά μας, να μην έχουμε δουλίτσες, να γυρίσουμε στη φύση. Τι σου έχει κάνει ο άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θες να μιλήσω για την κατάσταση των χωριών οπότε. Ναι. Που τα έχει φτάσει, μάλιστα. Βεβαίως. Σου λέει τι, όλοι μαζευτήκατε σε αυτή την πόλη, εμείς τι. Σωστό, όχι τίποτα άλλο. Δεν ξεχωρίζουν οι αστεί με τόσο βλαχαδερά που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Σου λέει, να σου πω κάτι, τι σε κάνω, ρε μαλάκα εσύ εδώ. Το Νίκη, η δουλειά. Εγώ έχω τα σπίτια μου, τις βίλες μου, τα κότερά μου. Α, έχεις κότερα, ελικόπτερα, ε. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα. Γούστα ακουπά, έχω γούστα ακουπά. Όχι εγώ, σου λέει ο Μητσοτάκης. Α, ο Μητσοτάκης, ναι. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα. Σήκω φύγε, μαλάκα από εδώ. Ναι, σωστό. Δημιουργεί μια μιζέρια. Και στην εικόνα και μόνο, εγώ συμφωνώ τώρα. Μπλέκεται η πλεμπάκια, δηλαδή αυτοί που έλεγε και ο Σκυλακάκης που είναι φτωχοί και έχουν αυτοκίνητο, ας πούμε. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε. Μπλέκουμε όλοι μαζί στην ίδια κίνηση με τους φτωχούς. Λοιπόν, τον Μπούλο. Εγώ συμφωνώ στην προσέγγιση. Σου λέει ο άνθρωπος, κάντε λίγο οικονομία. Κάντε οικονομία. Και αν δουλέψετε με υπομονή, θα μπορέσω εγώ να τα πάω τα παιδιά μου στο Χάρβαρντ. Εγώ συμφωνώ στην προσέγγιση. Τα δικά σου είναι φτωχάδες. Τα δικά μου δηλαδή. Τα δικά σου είναι δικά μου. Έλα ρε φλαράκι μου καλό. Έλα καλέ. Τα έχουμε και τρίτη φορά αριστερά. Αν δεήσει ο λαός. Ακούω αυτό που λένε εκεί στο κόκκινο ρε φίλε. Εάν λέει στην πρώτη ευκαιρία, ξέρεις, να ξαναψηφίσουμε πάλι τον Αλέξη. Δεν θα έχει αυταπάτες, δεν θα αποφασίσει με τον πιστόλι στο κρόταφο. Είπε κι άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και μετά δεν θα ευνοούν οι συνθήκες. Καλά πάμε γενικώς. Αισιόδοξα τα πράγματα, είμαστε για δρομοκαίτιο όλοι πια. Φλαράκι μου καλό, την έχουμε πουτσίσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παραπολιτικά πειρά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι ο κύριος Αποστόλης. Καλημέρα, κύριε Αποστόλη μου. Καλημέρα. Πρώτη φορά σας παίρνω. Μαρίνα με λένε. Γεια σου, Μαρινάκη. Ήθελα να σας πω κάτι. Ωραία, ακούγεται αυτό, ε. Γεια σου, Μαρινάκη. Ας τα λέμε. Τι καλά να είμαστε. Η ομάδα, καλά, Μαρινάκη. Είμαι Ολυμπιακός. Το ξέρω, Μαρινάκη, αλλιώς δεν θα συζητούσαμε. Αγόρι μου, θέλω να σου πω, γιατί δεν παίρνω συχνά εγώ, ούτε θα πάρω πάλι. Του συχαίνω με όλους να πάνε στα κομμάτια και στο να γύριστο. Όλοι είναι για να την καρέκλα και για να φάνε και αλίμονα από εμάς. Αποστόλη μου, βάλε μου αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πολύ του Μιλιώκα. Το είχατε βάλει, σας ακούω. Μπορεί να μην παίρνω. Ποιο? Αλλά σας ακούω. Το σπίτι στο Κακοσάλες. Αυτοί που κάποτε θα μας πούνε και. Δεν χορταίνετε να τα ακούτε, ε. Αχ, αυτό. Τώρα είμαστε εδώ στο κάποτε είμαστε. Αυτό, κύριε Αποστόλη μου, όλα τα υποδηλώνει όλα. Τα τους, τα πάντα τους. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Τι είμαστε! Μαλάκες! Τι είμαστε! Μαλάκες! Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Σε αγαπώ και ας μην παίρνω τηλέφωνο. Α, εξ αποστάσεως η αγάπη σας. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και εσύ. Αλλά βάζε μου το μιλιό καπού και πού, γιατί... Να μην το ξεχνάμε, να το υπενθυμίζει. Αντανακλά την αλήθεια, Αποστόλη μου. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Και, απαντώ εγώ. Να
Ναι. Ναι, γεια σας, την κυρία Καζάνα θα ήθελα. Καζάνα. Ναι. Όντως τώρα. Ναι. Κάνετε φάρσα. Όχι. Σίγουρα. Ναι, με ποιον μιλάω. Α, Τζένι λέγομαι εγώ. Α. Τζένι Μπότσι. Α. Ναι. Τη γνώμη, με συγχωρείτε, δεν έχω πάρει στο γραφείο της κυρίας Καζάνα. Δεν έχετε πάρει, όχι. Χίλια συγγνώμη, αλλά αυτό το τηλέφωνο μου έχουν δώσει. Σας κοροϊδέψανε, μήπως σας κάνανε εσάς φάρσα. Μπορεί. Μπορεί. Καλημέρα. Να προσέχετε. Καλά. Γεια. Έλα ρε. Έλα. Τώρα βρήκες να γίνεις φίρμα ρε. Ρε οπουρτιουνιστή. Πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνεις μάρκα. Τώρα να σε λένε όλα τα κανάλια. Ήταν πολλά τα λεφτά. Τι να έκανα. Και εσύ ρε μαλά και εσύ. Είπαμε να μείνει ένα στο μαγαζί. Δηλαδή και εσύ εκεί πήγες. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Ωραία. Δεν είχα περιθώριο. Και τώρα πού μετά. Μετά που μεγά. Πάμε. Μετά κυκλοφορούμε την Πόρσε που μου πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Α έτσι. Μερσεντές ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Καγιάν μου πήρε. Πόσοι έχετε Πόρσε Καγιάν ρε Άδωνη. Δίζελ, ε. Δίζελ για να μην γκέι. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Ήθελα να σε πάρω, δεν σε έχω πάρει ποτέ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και το Θύμιο. Είμαι μια νέα μετανάστρια. Πού? Φύγει εδώ και ένα χρόνο. Βέλγιο. Βέλγιο. Α, και εσύ στα ζόρικα διάλεξες. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Με τη Γερμανία φέτος είμαστε καλύτερα νομίζω. Αλλά βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει λίγο ανάποδα τις φορές μετανάστευσης. Εγώ βλέπω συνεχώς να έρχονται νέοι άνθρωποι εδώ. Και ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είστε ένα πολύ ωραίο παράθυρο στην χώρα. Και να σου πω ότι λυπάμαι που δεν θα σε δω φέτος. Δεν θα με δεις. Α, ναι, αφού βγεις μετανάστρια. Αφού είμαι στο Βέλγιο, πώς να σε δω. Σωστό. Μακάρι να έρθεις εδώ. Άμα έρθεις. Α, το συζητώ. Το συζητώ. Προσπαθώ χρόνια να σε πάρω, δεν τα έχω καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και λίγο νευρική, αγχωμένη. Αλλά είστε μεγάλη παρηγοριά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε. Και ελπίζω με το καλό του χρόνου, άμα ξαναείσαι στο φεστιβάλ, να είμαι κι εγώ εκεί και να σας καμαρώσω. Περίμενε, για ποιο φεστιβάλ μιλάμε. Της ΚΝΕΤ. Θα είναι. Τα πακέτα Marshall τα ξέρεις. Α, και τα πακέτα Ντελόρδα. Ναι, πολλά πακέτα, Απόστολε. Μας είχε κόψει Λόρδα, ήταν από τα λογοπαίγνια της εποχής. Τα πήρανε αυτοί οι οποίοι έπρεπε να τα πάρουν. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια άλλα πακέτα όμως. Τα πακέτα Μακάρθι. Όπα! Ποιο ήταν ο Μακάρθι? Του μακαρθισμού, λεγόμενος. Μπράβο, αντικομουνισμός. Δεν θα ήθελα να το πούμε έτσι, δεν ακούγεται κομψά. Ναι, δεν ακούγεται κομψά. Πώς θα το πούμε δηλαδή, αντιληστικός. Εν πάση περιπτώσει, ερχόταν να δω πακέτα τρελά για να μπορέσει η κυβέρνηση να καταπολεμήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που ήταν το πιο ισχυρό τότε. Το βαράγανε από παντού. Από παντού. Και να σκεφτεί αυτό, να ξέρω από μέσα για τον παππού μου, σου πει ήταν λαϊκός επίτροπος εισαγγελέας στην κυβέρνηση του βουνού. Καταλαβες. Και μετά και πει πριν πεθάνει ο άνθρωπος. Μακάρθι. Πέρα, Απόστολε, από αυτά που κανένας είναι όλοι αθώοι, δεν είναι κανένας ένοχος. Από πού κρατάει αυτό? Από εδώ, 1-0. Α, μην μου κάνετε 1-0. Τώρα στα πού κρατάει, ξέρεις? Από το πρώτο δικό δικαστήριο που έγινε το 1827, που είχαν φέρει όλα τα λεφτά. Και μετά αυτοί καταδικαστήκανε. Δεν θέλω να ευτελίσω την κουβέντα, αλλά την Τζένι Μακάρθι από το MTV τη θυμάσαι? Την Τζένι Μακάρθι από το MTV τη θυμάσαι? Άλλη αυτή, Απόστολε. Α, την ξέρει. Την ξέρω. Ακουστά. Εκεί είχε πάει μακαρθισμό σύννεφο. Ναι, εντάξει, είσαι ωραίος. Με τα δύο. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Καλημέρα, αγόρι που όπορε ευχαριστήθηκα, προφίδε. Όπου είμαι και μπροστά, ρε. Το κοριτσάκι του σακάτρεψε το καημένο, ρε. Άστο να τραγουδήσει, ρε. Μη λες τέτοια, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Έλα, μορφή, πάλι ήρθες. Άρε τόλι μου. Ετοιμολογέ μου. Ο καλύτερος από όλους έχεις γίνει. Είδες, όσο δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αγαπημένοι είμαστε. Όχι, και πάλι σου έλεγα την αλήθεια, την έλεγα πάντα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλους. Την αλήθεια την έλεγες. Δεν ήθελες να την ακούσω όμως την αλήθεια. Εγώ από το έλεγες τη δικιά σου αλήθεια. Ούτε κέρδος έχω από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχω κανένα παιδί μου να το έχει φτιάξει κάπου. Απλούστατα από όλους τους άλλους, το μόνο που ξεχωρίζω είναι αυτός. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μια δεκάρα. Δεύτερο, θέλω να σου πω για τον Μπουμπούκορε που λέει ότι είμαι, λέει, επιστήμονας, λέει, ιστορικός. Ναι, επιπέδου κείμωνας είναι αυτός επιστήμονας. Ναι. Και είπε αυτά που είπε, ότι να μην κουδίνω με αυξήσεις. Να πέσει ο πληθωρισμός. Αν την ώρα που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, εσύ αυξήσεις το εισόδημα, όχι δεν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, διπλασιάζεται. Μάλιστα. Γίνεσαι Βενεζουέλα δηλαδή. Πες του, η Χούντα, το κόμμα του, έδινε αυξήσεις, αλλά ο πληθωρισμός δεν ανέβαινε. Ήταν πάντα στην ίδια στάνταρ οι τιμές. Ότι μας λέει ο κύριος, ότι θα πεινάσετε, θα ψοφήσετε, θα πεθάνετε. Αυτό μας λέει ο κύριος. Και ένα άλλο για το Μητσοτάκη. Όπου πάει ρε παιδί μου, ο λαός δεν λέει Μητσοτάκη γαμιά. Ξέρεις τι λένε. Ωραία, ο Δρακουμές έρχεται. Είδες τι έγινε στην Αμερική. Εκατοντάδες πνιγμένοι. Τώρα πει στη Βουλγαρία, ξαφνικά θα ακούσει για την Βουλγαρία. Όταν έχεις μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα για να σταματήσει η ζήτηση και να ξαναπέσουν οι τιμές. Έτσι δουλεύει η οικονομία. Όταν φτάνεται ο πληθωρισμός στο
οικονομάει το κεφάλαιο. Ακριβό το ψωμί, ακριβό το καύσιμο, ακριβό το ενίκιο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τι μειώνεις? Τα ποσοστά της κυβέρνησης για να μπορέσεις να ζήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό, Άδωνη Γεωργιάδη. Α, βοηθάει τον πληθωρισμό. Λοιπόν, αυτό το πιστεύω κι εγώ. Για να μπορέσεις να ζήσεις απλά, όχι τίποτα άλλο. Για να μπορέσεις να ζήσεις. Να σου πω, διάβασα σήμερα μια αφίσα του Κουκουέ σε μια κολόνα και έλεγε να μην σφίξουμε αύριο το ζωνάρι. Γενική απεργία, νομίζω 9 Νοεμβρίου. Νομίζω σαν τα ταξιτζίδες κονομάμε στις απεργίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς απεργία, να μην δουλέψει ούτε ταξί. Και η πρόταση δικιά μου είναι και λίγο extreme, να κατεβάσουμε και 5.000 από τα 15.000. Στην Ομόνια να μπλοκάρει το σύμπαν. Για να δούμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θυμάσαι τώρα που βγάλατε το βιντεάκι με το μπάτσο που χτύπαγε τον Αμερικανό, επειδή τραβάγε βιντεάκι. Θυμήθηκα το Σαμάν που έσπαγε ένα μάξι ο Καλυβάτης και λέει: γιατί ρε, του λέει, σπάς το αυτοκίνητο? Που λέει: επειδή είχε αθηναϊκές πινακίδες. Και λέει: και. Δεν καταλαβαίνεις, λέει. Επειδή είχε αθηναϊκές πινακίδες. Τι κάνετε εδώ? Να καταλάβετε το ρωτή. Λέει: γιατί σπάτε το αμάξι, λέω. Τι λέτε, γιατί είχε αθηναϊκές πινακίδες? Τι σπάτε το αμάξι μόνο και μόνο επειδή είχε αθηναϊκές πινακίδες? Τι λέει, παιδί μου, τι είναι, τι το κακό έχουν οι αθηναϊκές πινακίδες? Είναι αθηναϊκές. Αυτό μην νομίζω ότι θα σε εκπλήξω. Αυτό ήταν, μάλιστα. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ γι' αυτό, Ευχαριστώ. Σε βοήθησα, το ξέρω. Πολύ. Αν μου πει καμιά λαμπρή ιδέα τέτοια, θα σε ξαναπάρω. Τέλεια. Να σου πω τώρα κάτι άλλο, φίλε, έχω πρόβλημα. Τι? Μου λείπει, φίλε, μου λείπει. Σου λείπει η αγκαλιά της όταν ξημερώνει? Μου λείπει η αγκαλιά του όταν ξημερώνει. Και μακριά του η μέρα όλο μεγαλώνει. Όχι ρε, η δασκαλίτσα ρε, μαλάκα, η δασκαλίτσα. Μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει και είμαι μόνη. Μου λείπει, μου λείπει και λείπει με μακαιρώνει μέσα στην καρδιά μου. Τι της έκανε, ρε? Δεν ξέρω τι της έκανα. Εγώ φοβάμαι μην την έχουμε χάσει από το χτυκιό. Λες, έκανε εμβόλιο. Ρε μαλάκα, τι βάρεσε το εμβόλιο κι αυτή. Ξέρω εγώ. Πολύ θανατικό, φιλαράκι, εσύ εμβολιάστηκες. Μη σε χάσουμε και σε ένα μαλάκα. Εγώ τα έχω κάνει, εντάξει. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ναι. Αποστολάκι. Μπάμπο. Η Μπάμπο. Α, μωρί, τον έφαγες και το ζάχο. Ήθελα να σου πω ότι αύριο έχω τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 92. Α, άντε να τα κατοστήσεις τώρα. Τι είναι αυτό, καλή ευχή είναι? 8 χρόνια είναι ακόμα. Κάνω μια ευχή διάρκειας 8 ετών, βέβαια, δεν είναι κακή. Να μαζίσεις, πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκής. Πώς? Γάμισε το, άστο. Να παίρνεις τηλέφωνο. Μπαμπό. Ναι, ναι. Πες μου το ονοματάκι σου. Ποιο? Το μικρό το όνομα. Ισμήνη. Ισμήνη, μπράβο. Να ξέρω πώς θα σε γιορτάσουμε. Έλα, γεια. Θα σου κάνουνε πάρτι. Γιατί είσαι ασύμφορη στα κεράκια. Όχι, όχι, πάρτι. Ένα ερωτηματικό να τελειώνουμε τώρα εκεί, εντάξει. Δεν είμαι για πάρτι τώρα, είμαι... Τι? Είμαι χάλι. Α, κουράκια, κουράκια. Ναι. Να ακούς ραδιόφωνο. Εντάξει, γόρι μου. Άντε, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια. Ναι, καλημέρα τον Αποστόλη. Ναι, καλημέρα εγώ. Έλα, Αποστόλη, από Αλεξανδρούπολη σε παίρνω. Καλά είναι, δεν βαριέσαι, πληρώνεις πειραστικό. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, πήρα να σε διαβεβαιώσω ότι αυτοί εδώ πάνω κάνουν προετοιμασία κάθε εβδομάδα για την κόκκινη μηλιά. Έχουμε να φοβόμαστε, τίποτα. Α, πάρουμε και τα F-35, τους πάμε στην κόκκινη μηλιά. Πάνε στην Κεσάνη, κλείζουν τα ραβάτια γιατί βρωμάει το στόμα τους από τη φτώχεια. Να ξέρεις, μπαίνουν Τουρκία κάθε εβδομάδα, βάζουν βενζίνη, παίρνουν τα ραβάτια και προετοιμάζονται για την κόκκινη μηλιά. Α, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, να ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να τους πάρουμε. Θα τους πάρουμε πώς? Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Θα τους πάρουμε με την κολάρα μας που λέμε. Ναι, γιατί όχι. Κατάλαβα. Δεν κρίνουμε. Βάζεις το ρο στις ταχύτητες και πάμε βούρια επίθεση. Έτσι, έτσι. Αλλά πρώτα να πάμε να βάλουμε βενζίνη και να πάρουμε κανένα λάχανο να έχουμε να φάμε, έτσι. Τι βενζίνη, μαλάκα, εσύ δεν βγαίνει για βενζίνη. Είπε. Έλα, Τόλι μου. Έλα. Έλα, γόρι μου, γλυκό. Είμαι γλύκα, τι να κάνω, sugar baby. Είδε σήμερα έχουν λέει συνταξιούχοι, έχουν λέει συγκέντρωση. Ναι. Τι θα πάνε, αφού 30.000 σχεδόν έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ύστερα αυτοί όλοι. Οι άλλοι. Έχουν ψηφίσει 80% το Μητσοτάκι. Ποιο θα πάει από αυτού? Γι' αυτό πεθάνανε. Εγώ παραπάνω από 1.000 άτομα δεν. Απλά είναι που δεν μπορεί να διαλέξει ποιοι θα πεθάνουν, αυτή είναι η μαλακή. Και θα με θυμηθεί. Ούτε 1.000 άτομα δεν θα είναι. Ρε,
καραγκιόζιδε, ρε. Συγγνώμη, ρε παιδάκι μου τώρα. Άσε να πάει ο κόσμο να κατέβει. Και αυτό είπε και ο Μητσοτάκης ότι έχουμε υπομονή. Τον άκουσα το πε σήμερα, το υποθύμιο από προλίγου. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. Όπως λέει και ο στίχος. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Η Ελλάδα που υπομένει. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Καλά μας κάνουνε. Αυτός ο Μαραβέγια δηλαδή θα πάει λέει κάτι εκατομμύρια επειδή τι, επειδή λέει ωραία τραγούδια, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι. Κάτι εκατομμύρια με 5.000 και του δίνουν λέει 4 εκατομμύρια στην τράπεζα. Τι γίνεται ρε φίλε, εμείς μόλις είμαστε μαλάκες, δεν το ξέρει. Θες να απαντήσω αν είσαι μαλάκας. Τι πράγμα. Λέω θες να απαντήσω αν εσύ είσαι μαλάκας, γιατί μου θέτεις τέτοια ερωτήματα. Εσύ με ενημερώνεις, πρόσεξε, με ενημερώνεις ότι είμαι μαλάκας. Λεφτά βγάζεις, όχι. Τίποτα, εντάξει. Μπορώ να σε λέω μαλάκα και ελεύθερα. Δεν έχει να κάνει με το να βγάζω λεφτά ή όχι. Το λέω με την καρδιά μου. Ναι. Λέγεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε πήρα και χθες, Περικλής. Γιατί χαλάτε του Κακομοίρη τη δουλειά του Μαραβέγια. Μπορεί να μας εξηγήσει τον λόγο. Εμείς τη χαλάμε. Του τη χάλασε που δεν πήρε τα φράγκα. Εκεί χάλασε τη δουλειά. Εμείς τη χαλάσαμε. Κάτσε, μεγάλε. Κάτσε. Έτοιμος ήταν ο Ανθρωπάκος. Θα πήγαινε σε μια τραπεζούλα και θα έλεγε: έχω μια έκκριση. Μου δανείζετε 12 εκατομμύρια για 10 μέρες. Πόσα θέλετε. Ορίστε, θα τα πάρετε πίσω. Πώς τη χαλάτε έτσι τη δουλειά. Ο άνθρωπος όλα τα χρόνια πάλεψε να μπει με στη Βουλή. Τι ήθελες να γίνει. Μεταφορέας ή ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι, ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι να μην γίνει. Γιατί δεν θα έπαιρνε τέτοια. Αλλά μια επιχειρησούλα να φτιάχναμε κι εμείς. Με 5.000 αρχικό κεφάλαιο και να παίρναμε τόσο εκατομμύρια δάνειο. Όχι, φίλε, δεν έχει το Μητσοτάκη. Είσαι φτωχάλα. Πα να γλύψει το Μητσοτάκη, άμα είναι, θα σου δώσει να γλύψει κάτι. Και του έρχεται η μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του και τώρα ξαφνικά του τη χαλάει. Καλά, είμαστε κι εμεί κομπλεξάρε, ζηλιάρε να πούμε, που δεν πείτε παίρνουμε εμεί, δεν πάρει κανένα. Θα πήγαινε στην τραπεζούλα, δεν πήγε. Τόσοι πήγαν στι τράπεζε με εγγύηση του ελληνικού κράτου. Πήραν τα λεφτά, τα γυρίσαν πίσω και του μείναν οι επιδοτήσει. Του χάλασε την πίσνα έτοιμη. Εγώ μωρέ, έλασε παρακαλώ. Και αυτού χάλασες και του Κακομοίρη του τραπεζίτη. Για 10 μέρες άβγαζε 100-200 χιλιαρικάκια. Το τραπεζίτη μην το κλαις. Νάτος, πετιέται. Νάτος, πετιέται. Νάτος, 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 πετιέται. Φίλε του, τη χάλασες τη δουλειά. Συγγνώμη κιόλας. Είναι η ζήλια που δεν με αφήνει. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την Ντοουκαλό, θα μπορούσα να επιβεβαιώσω μια διεύθυνση για να στείλουμε ένα δώρο στην κυρία Καραμιχάλου. Όπα, ναι, βεβαίως. Τι δωράκι είναι. Α, δεν μπορώ να σου το πω. Δεν μπορεί να μου πείτε. Θα αργήσει ακόμα. Α, δεν έχετε αποφασίσει ακόμα, δεν το έχετε πάρει καν. Κατάλαβα. Ναι. Οκ, okay, κατάλαβα. Είναι το Ιασόνος 2. Ιασόνος 2, Ιασόνος. Όχι, έχουμε μεταφερθεί. Α, ωραία. Καλά που δεν το στείλατε εκεί, γιατί στο Ιασόνος 2 θα πήγαινε. Θα πήγαινε αλλού. Ας το να πάνε. Είναι. Λεωφόρο Συγκρού. Ναι. 188. Πού κάνουν πεζοδρόμιο πίσω ένα κτίριο. 188. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Δείτε να πάρετε τίποτα καλό, κάτι φθηνιάρι. Καλό την ώρα στέλνουν κάτι ρολόγια ροζ. Εντάξει. Εντάξει, έγινε. Άντε, ευχαριστώ. Εγώ, γεια. Στείλτε και σε κανέναν άλλον να το ανοίξουμε λίγο το θέμα δώρα. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, γεια. Γεια σα. Αποστολή. Έλα. Θα θέλω σου κάτι, ρε φίλε. Ο Μητσοτάκης πήγε και βρέθηκε με τον Αλίγη, φυγή του Αζερβαϊτζάν, τον πρόεδρο. Αφού αυτό ο κερατάς κάνει πόλεμο στην Αρμενία, με αυτό πώς και πάει και κάνει συμφωνίες και συνδιαλλαγές. Ο Πούτιν φταίει μόνο που κάνει πόλεμο και εισβολή. Ο του Αζερβαϊτζάν δεν κάνει εισβολή στην Αρμενία. Ω, εκεί δεν είναι το ίδιο. Εκεί δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Γιατί δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι δίπλα μας. Δεν είναι Ευρωπαίοι αδερφοί μας. Μα και το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη ανήκει. Δεν μας πήραμε και την Eurovision. Στο Αζερβαϊτζάν την πήρανε. Κατάλαβες. Το παραμύθι που κάτω τα χέρια λοιπόν από τη Ζαχάροβα. Αφήστε τις μαλακές και ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Αποστόλη μου. Ναι. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ο Κωστάκης και είμαι Ολυμπιακός. Από το Χολαργό, ο Κωστάκης. Γεια σου, Κωστάκη. Αγάπαμε. Ένοχος είμαι απέναντί σου. Πάταμε κάτω, πάταμε. Σε φιλώ. Είσαι καλά. Αυτό ήτανε. Καλά είμαι. Όχι, ήθελα να δω τι κάνεις. Πώς είσαι. Καλά είμαι. Σε έχω χάσει. Καλά, είμαι σίγουρος ότι είσαι καλά. Σε έχω χάσει. Πότε είσαι εδώ. Μάλιστα. Α, Κωστάκη. Ναι. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Κωστάκης, Χολαργό. Ου, δεύτερος όροφος. Μπισκότα. Μπισκότα. Ου. Μανάρι μου. Θα έρθω να μεταΐσεις μπισκοτάκι. Έλα, Αποστολή. Έλα, τι έγινε. Έλα, ρε, ο ναυτικός είμαι. Έλα, ρε, με ανησύχησες. Δεν περίμενα τέτοια ώρα τηλέφωνο. Είδε, να σου πω, ερώτηση. Ποιος ξοδεύει πιο πολύ ρεύμα σε πιστολάκι, ο Μπαλούρδος ή ο Τσολιάς? Μόλις πιάσουν στα χέρια τους οι κομμότριες στο πιστολάκι, γίνεται για αρκετές πελάτησες ο φόβος και ο τρόμος. Στη σκέψη πως θα πληρώσουν επιπλέον από το μπάτζετ που είχαν υπολογίσει. Ο Μπαλούρδος κάνει το κρανός. Ο Μπαλούρδος δεν χαλάει τόσο, η αλήθεια είναι, γιατί ό,τι και να είναι το πατικόνι. Αν και επειδή είναι κοκέτης, το φτιάχνει από μέσα. Δηλαδή, άμα το βγάλει, είναι καλό το μαλλί. Πατικό.
σηκωμένο λίγο, σαν να σε έχει κλείψει αγελάδα, με κολόδε άλλο έτσι, σαν να έχει φάει πριν τυρί. Το κράνο δεν κάνει σεσουάρ. Το κράνο κάνει άμα το κουμπώσει πάνω στο σεσουάρ, όπω τα παλιά. Α, τα παλιά, αυτά που κόμουν τα κουμποτάτε. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στη γυναίκα μου και στο παιδί μου. Σε δύο μήνε θα είμαι κοντά στα Αχιλλέα Μαρία, τα λέμε σε δύο μήνε από κοντά. Ωραία. Και πάω σπίτι σου. Εντάξει, αφού σου έχω πει το ελεύθερο το έχει. Τα λέμε σε δύο μήνε λοιπόν. Ούτε ντουλάπε μαλακί. Να κρύβομαι, μια χαρά. Όχι, αυτό που μας άφηνες τόσο καιρό στο περίμενε και δεν ξέραμε πότε ακριβώς, έβαλες μυαλό επιτέλους. Μα δεν κατάλαβες. Εμείς την αυτική φίλε παίρνουμε τηλέφωνο. Είμαστε στο αεροδρόμιο όταν φτάνουμε και λέω σε μια ώρα θα είναι σπίτι. Ρε πάρε τηλέφωνο εσύ. Α, έχω και μια ώρα τράτο. Ωραίος, μάγκας. Ναι. Μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια να. Ποιος Αντώνη. Αυτός, 1-0, στο χρώσταγα πριν. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.